Λάκης Γαβαλάς, επιστροφή, τα γόρι. Ναι, επιστροφή, ε. Ναι. Ωραία νέα κι αυτά. Ναι. Ναι. Σας έλειψε. Ο Λάκης δεν μου λείπει γιατί μιλάμε συνέχεια, έχουμε πολύ καλές σχέσεις. Και βλέπω ότι βγαίνει. Στα καλά. Ναι. Έχει τύχει κανένα δύο φορές να βγαίνουμε, να έχουμε βγει. Ναι. Ωραία, περνάμε. Ο Χάρης έχει πάρα πολλές δουλειές και υποχρεώσεις και αυτό που ζούμε εδώ είναι πολλές ώρες γυρισμάτων. Πάω στο δεύτερο τώρα. Το δεύτερο είναι η μόδα. Εγώ έμαθα ότι κάνατε και δοκιμαστικό. Τύπου δοκιμαστικό, όχι ακριβώς δοκιμαστικό. Άλλον θέλανε να δούνε, αλλά. Και ότι όχι απλά μείνανε ευχαριστημένοι, ότι τρελαθήκανε μαζί σας. Εγώ δεν έχω κάνει δοκιμαστικό. Παντελής του Τζις, που τον είδανε και ήσασταν κι εσείς εκεί. Ναι. Δεν ήταν δοκιμαστικό συζητάμε, για εσάς. Συζητάμε για μια καινούργια εκπομπή. Ναι. Αυτό που είναι γνωστό. Ναι. Μέχρι εκεί. Γιατί κι εγώ δεν ξέρω κάτι άλλο. Ότι ναι. Συζητάμε και ότι έχουμε δει και κάποιους ανθρώπους, ισχύει. Ωραία. Όπως το έχετε δει το project, είναι κάτι θεωρώ που σας ταιριάζει γάντι, έτσι πάρα δεν είναι. Πολύ. Πάρα πολύ. Μην είμαι γεννημένη για αυτό το project. Και να κάνει με τίτλο. Θέλω να κάνω καλούς στους ανθρώπους. Πώς να το εξηγήσω. Ναι. Τα makeover δεν κάνουν καλούς στους ανθρώπους. Ναι, πολύ. Αυτό και όλοι έχουμε ανάγκη για makeover. Και... Είπες ότι σε 2-3 μήνες η Ηλιάνα θα είναι έτοιμη. Ομολογουμένως για να είμαστε τίμοι έτσι και πολύ σωστοί. Εντάξει, δεν είμαι και ο. Δεν είμαι καναλάρχης. Ναι. Για την εμπειρία μου. Από την εμπειρία μου μιλάω. Πάντα είναι καλή Ηλιάνα. Είναι επαγγελματίας η Ηλιάνα σε ό,τι κάνει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αν είσαι επαγγελματίας, μαθαίνεις και το θέλεις πολύ έτσι. Γιατί είναι και δημοσιογράφος, είναι μοντέλο, ξέρει από κάμερες, ξέρει να στηθεί, ξέρει να μιλήσει, ξέρει ελληνικά. Είναι η πολλά. Η εκπομπή της σου αρέσει. Δηλαδή είσαι από τους ανθρώπους που έχεις. Φαντάζομαι πως να έχεις κάτσει και τις... μπορεί να τις είπες σαν φίλοι. Όχι σαν επαγγελματίας. Ή σαν επαγγελματίας, δεν ξέρω πώς. Δεν μ' αρέσει αυτό, αυτό, αυτό και αυτό. Είναι κάποια πράγματα που μου αρέσουν και κάποια που δεν μου αρέσουν όπως όλες τις εκπομπές. Και φυσικά θα πω τη γνώμη μου, όχι σαν φίλη, γιατί δεν είναι φίλη μου η Ηλιάνα. Η Ηλιάνα έχει περάσει ένα επίπεδο οικογένειας. Αλλά το σημαντικότερο είναι ότι είμαι η μάνατζερ της και όχι η μάνατζερέι που λέει ο κύριος Κουντάρας. Τώρα βλέπαμε τον κύριο μάνατζερέι, κύριος Κουντάρας, βλέπω κάτι ότι υπάρχει. Κάτι δεν έχει υπάρχει. Απλά παντώνει το σωστό ποιο είναι. Αυτό λέω. Πρέπει να δημοσιογραφούν. Ναι. Τα μοντέλα να περπατάνε στις πασέλες και να φωτογραφίζονται. Οι παρουσιάστες να κάνουν τη δουλειά τους, αυτοί που τους έχουν βάλει να κάνουν. Ναι. Οι φωτογράφοι να φωτογραφίζουν κτλ. Έχουμε μπερδευτεί λίγο όλοι και κρίνουμε όλοι τα πάντα. Δεν γίνεται να κρίνουμε όλοι τα πάντα. Το καταλαβαίνω όλο αυτό. Παντόφλα πολύ ωραία. Εγώ θα πω το εξής, ότι το fashion police κάνουν οι άνθρωποι που είναι γνώστες της μόδας. Και στο fashion police μπαίνουν και κρίνονται άνθρωποι icons. Οπότε για μένα είναι όλο λάθος. Δηλαδή, να, μια ό,τι κοπέλα. Και να πούμε τώρα, εγώ θέση δεν θα πάρω για τον σκηνοθέτη Μαλέσκο, δεν τον ξέρω κιόλας τον άνθρωπο. Ναι. Ούτε για την Ιωάννα τη Μαλέσκο θα πάρω θέση, γιατί επίσης δεν την ξέρω την κοπέλα. Πώς σας φαίνεται? Μια χαρά κούκλα είναι. Τα καταλαμβάνατε? Έχω εγώ τα κορίτσια που έχω, έχω κλείσει. Άλλα. Έχω κλείσει, όχι δεν το λέω για την Ιωάννα και δεν είναι αυτό προς Θεού. Ναι. Έχω τα κορίτσια που θέλω και είμαι εντάξει, έχω την κατηγορία που θέλω.